Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ρωσικά ενημερωτικά μέσα, Ρώσοι στρατιώτες κατάφεραν και έπιασαν μία από τις σύγχρονες γερμανικές γάτες που έστειλε η Δύση στην Ουκρανία, δηλαδή ένα τεθωρακισμένο άρμα μάχης Leopard 2, το οποίο και προσπάθησαν να βάλουν μπρος, αφού πρώτα το εξέτασαν και το περιεργάστηκαν, καθώς για αυτούς αποτελεί το νέο τους τρόπαιο που κατέκτησαν μετά από σκληρή μάχη. Οι πληροφορίες αυτές των ρωσικών μέσων ενημέρωσης βασίζονται σε βίντεο που ανάρτησαν οι ίδιοι οι Ρώσοι στρατιώτες, που έχει αρχίσει και κυκλοφορεί ευρέως πλέον στο διαδίκτυο και από το οποίο βλέπουμε κάποια πλάνα, κάποια screenshots, στα οποία φαίνονται το άρμα μάχης Leopard 2 και οι δύο Ρώσοι στρατιώτες που το έπιασαν. Όπως μάλιστα αναφέρεται, οι στρατιώτες αυτοί προέρχονται από το 2ο τάγμα της 42ης Μεραρχίας Φρουρών και η σύλληψη της γερμανικής γάτας έγινε σε κάποιον από τους μπροστινούς τομείς που μένονται οι μάχες, χωρίς να αποκαλύπτεται σε ποιον. Τώρα ας μπούμε μέσα να το βάλουμε μπρος, ακούγονται να λένε οι Ρώσοι στρατιώτες, επιβεβαιώντας έτσι ότι όντως η κατάσταση στο μέτωπο δεν πάει καθόλου καλά για τους Ουκρανούς και πως οι Ρώσοι συνεχίζουν ακατάπαυστα να προχωρούν, έστω και με αργούς ρυθμούς ή λόγω της σύλληψης του Λέοπαρτ, να το πούμε διαφορετικά, να σκίζουν τη γάτα, τη γερμανική γάτα που συμμετείχε για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε μία στρατιωτική σύγκρουση στην Ευρώπη, ξυπνώντας μνήμες του ναζισμού που έζησε η Ήπειρός μας.